Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου. Κύριε Χιλετζάκη, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε εσάς. Θα τα πούμε και τηλεοπτικά τα χρόνια πολλά. Και βεβαίως και ο Χριστόφορος Παπαδάκης. Χριστόφορε, δεν θυμάμαι αν τα είπαμε. Τα είπα την προηγούμενη φορά. Τα είπαμε την προηγούμενη φορά. Είχαμε μιλήσει για την τσικουδιά, βεβαίως. Είχαμε μιλήσει για την τσικουδιά. Λοιπόν, χθες είχαμε μία συζήτηση εδώ στο πλατό της εκπομπής με τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Νομού Ηρακλείου, ο οποίος σχολιάζοντας το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, μπορούμε να πούμε στις άκρες ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο τελικά έρχεται με θετικό πρόσημο, κυρίως προς τη μεσαία τάξη. Όμως αυτό που μαθαίνουμε σήμερα και από το δημοσίευμα που υπογράφει ο Χριστόφορος Παπαδάκης στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, είναι ότι τελικά κερδισμένοι, κύριε Χιλετζάκη, για το ασφαλιστικό και το φορολογικό βγαίνουν και οι αγρότες. Και πολλοί ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κύριε Κουμαντάκη, ήταν αυτά που λέγαμε εμείς όταν ψηφιζόταν ο περίφημος νόμος του κυρίου Κατρούγκαλο 4387, που τότε είχαμε κατέβει στους δρόμους και λέγαμε ότι το νέο ασφαλιστικό είναι ένα νέο φορολογικό και ότι με αυτές τις δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να ακολουθήσει κανείς. Μετά από 3 χρόνια, τα νούμερα μιλήσαν από μόνα τους, έχουμε πλέον επίσημα στοιχεία, το 82% των Ελλήνων φορολογούμενων έχουν εισόδημα αγροτών, γιατί μιλάω για τους αγρότες, ναι, αγροτών φορολογούμενων έχουν εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ, επομένως συρρυκνωθήκανε. Ήτανε τότες που λέγαμε ότι το παλιό σύστημα του ΟΓΑ δεν μπορούσε να το ακολουθήσει το 60% των παραγωγών. Φανταστείτε το νέο σύστημα, δηλαδή ο νέος νόμος του κυρίου Κατρούγκαλου, ότι δεν θα τον ακολουθήσουν πάρα πολύ. Αποδέχτες είμαστε με την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του 2016 που απενταχτήκανε από όλη την ελληνική επικράτεια 100.000 παραγωγοί ετεροεπαγγελματίες που παίρνανε σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό ταμείο και φοβόντανε μην χάσουν το 60% της σύνταξής τους γιατί δεν είχαν την ασυλία που είχαν οι ασφαλισμένοι συνταξιούχοι του ΟΓΑ μέχρι το 2024 που ισχύει και σήμερα και απενταχτήκανε πάρα πολλοί παραγωγοί. Κατευθείαν ήταν το πρώτο μείον του νόμου όσο αφορά τους αγρότες. Είδανε ότι δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε και τελικά υιοθέτησε η αντιπολίτευση τότε, η κυβέρνηση σημερινή, αυτά που λέγαμε και έρχεται να επαναφέρει το πλάνο πρώην ΟΓΑ με τις κατηγορίες που είχε ο ΟΓΑ και με μια ετήσια χαμηλή εισφορά και να μην έχει το φορολογικό μέσα στο ασφαλιστικό. Ιδιαίτερα ανακούφιση και αισιοδοξία για το μέλλον, για τον αγροτικό κόσμο. Την καταγράψατε. Θέλω να μας δώσει το ρεπορτάζ ο Χριστόφορος Παπαδάκης. 6 κλίμακες ασφάλισης από εδώ και στο εξής ξανά για τους αγρότες, Χριστόφορε. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό και εξήγησε μας λίγο για να καταλάβει ο κόσμος. Κοίταξε, ο αγρότης, όταν λέμε αγρότης, όταν μιλάμε για αγρότες, αναφερόμαστε βεβαίως τόσο στον γεωργό όσο και στον χτινοτρόφο, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Γενικότερα λοιπόν η παραγωγή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι το εισόδημά τους δεν είναι σταθερό, δεν έχουν κάθε μήνα ένα σταθερό εισόδημα, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό με βάση τις καλλιέργειές τους, την οικονομική τους δυνατότητα, τα έσοδα τα οποία έχουν και αν έχουν βεβαίως έσοδα ή τις ζημιές που έχουν, να μπορούν να επιλέγουν και κάποια ασφαλιστική κλίμακα μέσα στην οποία να ενταχθούν, να πληρώνουν για να έχουν αύριο μεθαύριο σύνταξη. Έτσι λοιπόν, αυτές οι 6 ασφαλιστικές κλίμακες είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε ένας παραγωγός ανάλογα με τα έσοδα που έχει να επιλέγει ή την κατώτατη ή την ανώτατη ή κάποια τη δεύτερη, τρίτη και πάει λέγοντας. Ήταν όντως ένα αίτημα του αγροτικού κινήματος. Θυμόμαστε συναλλητήρια που είχαν γίνει, θυμόμαστε τις αποβάσεις που είχαν γίνει στην Αθήνα από το 2016 και μετά. Και βεβαίως το αγροτικό κίνημα της Κρήτης είχε ξεσηκωθεί ζητώντας το ασφαλιστικό και το φορολογικό να είναι δύο διαφορετικοί τομείς. Mm-hmm. Κάτι όμως που με βάση το νόμο Κατρούγκαλο, όπως είπε και ο κύριος Λετζάκης, δεν έχει σχέση. Το είχαν κάνει ένα ουσιαστικά, δηλαδή το ασφαλιστικό μπορεί κανείς να πει ότι ήταν ένα δεύτερο φορολογικό. Από εκεί και πέρα θα υπάρχει στην κατώτατη κλίμακα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μια σχετική μικρή αύξηση της εισφοράς, δηλαδή από 114 ευρώ που είχε οριστεί από τον νόμο Κατρούγκαλου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πάμε γύρω στα 119 με 120 ευρώ. Αυτό αποτελεί αγκάθι, κύριε Χιλετζάκη. Κανένα αγκάθι. Μας απελευθερώνει. Να σας πω το γιατί.
Ο νόμος Κατρούγκαλου μπορεί να είχε τα 114 ευρώ. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα στα 10 χιλιάρικα που μίλησα πριν, που είναι επίσημα στοιχεία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τους αγρότες. Ένας παραγωγός που είχε 10 χιλιάρικα εισόδημα πλήρωνε 1.376 ευρώ, δηλαδή 12 μήνες επί 114 ευρώ, συν 400 ευρώ που ήταν η φορολογία, γιατί ανέβαζε, είχε το αφορολόγητο τα 8,5 χιλιάρικα, αλλά φορολογούνταν στα 1.500 ευρώ με 27%. Επομένως, 1.500 ευρώ με φορολογία 27% μας πάνε περίπου στα 400. Επομένως, αυτός πήγαινε στις 1.750-1.770 ευρώ το χρόνο ασφαλιστικές εισφορές, ενώ σήμερα δεν έχουμε αυτό το φορολογικό. Επομένως, ένας παραγωγός σήμερα με το νέο νόμο θα πληρώσει 1.400 ευρώ, δηλαδή 300 τόσο ευρώ λιγότερα, αλλά ποιο είναι το καλό, που αυτό το αλλά είναι τα ψηλά γράμματα. Γι' αυτό περιμένουμε να κατέβει το νομοσχέδιο τέλος Ιανουαρίου, άντε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φλεβάρη για ψήφιση, ναι. Και αυτά τα ψηλά γράμματα μελετάμε πάντα εμείς για να το βλέπουμε. Τι έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου? Ότι οι ασφαλιστικές μου εισφορές δεν θα προσμετριούνται σαν έξοδα στο φορολογητέο μου εισόδημα. Τώρα όμως προσμετρούνται. Εγώ δηλαδή έχω 1.400 ευρώ ασφάλιστρα, θα τα βάζω σαν έξοδα. Πρώτα δεν τα βάζες, γιατί σου τα βάζες στο κομμάτι του εισοδήματος. Κοίτανε, χρήμα από την τσέπη του αγρότη και του κτηνοτρόφου. Μπράβο, όπως μας έβαλε και την επιδότηση από 1η-1η του 17 να φορολογείται η βασική ενίσχυση από το πρώτο ευρώ. Τι φορολογία είχαμε με το 43-87 του κυρίου Κατρούγκαλου και τι φορολογία έχουμε σήμερα? Η φορολογία η σημερινή, κύριε Κουμαντάκη, θα είναι 9% μέχρι και 10.000 ευρώ εισόδημα. Ξέρετε πόση φορολογία είχαμε? 22%. Αν κάτσουμε να τα δούμε κλιμακωτά, σύν την προκαταβολή φόρου, το 100% που είχαμε, έχουμε μια τεράστια μείωση. Αλλά περιμένουμε να δούμε όλο το νομοσχέδιο πώς θα κατέβει, για να μπορέσουμε να το σχολιάσουμε καλύτερα και πιο σαφέστατα. Νομίζω όμως ότι δεν αλλάζει αυτό το... Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω ειλικρινά. Δηλαδή, είσαι συνταξιούχος και χάνεις το 60% της σύνταξή σου εάν έχεις αγροτικό εισόδημα. Αυτό νομίζω είναι κάτι που... Εκεί τώρα αυτό δεν επιλύθηκε. Στο προσχέδιο, ακούστε τώρα, το παρακολουθώ. Μια πολύ μεγάλη πληγή, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το θέμα. Έχει ιδιαίτερη αξία να μας πει ο κύριος Ηλετζάκης. Το παρακολουθώ πολύ στενά το θέμα, γιατί όταν ψηφίστηκε ο 43-87 του Κατρούγκαλου, ήμουν αυτός που ήμουν πάνω στα κάγκελα κυριολεκτικά κάθε μέρα. Και θέλω πάλι να το δω το θέμα πάρα πολύ καλά για να τοποθετούμε σωστά. Το προσχέδιο νόμου μιλάει τώρα για μία μείωση της τάξης του 35-40%. Επομένως, ένας νέο εισερχόμενος συνταξιούχος, ναι, που είναι από άλλο ασφαλιστικό ταμείο, αντί να του κόβουν το 60% της σύνταξής του, θα του κόβουν το 35 με 40%. Δηλαδή. 40, εκεί. Εκεί είναι σήμερα, όπως μιλάμε, και παίρνω και την ευθύνη του λόγου σε ό,τι λέω. Το ξέρω καλά μέσα από... Μάλιστα, τους διαδρόμους του Υπουργείου. Μάλιστα. Κάτι ξέρετε εσείς, σας ακούμε εμείς, τα καταγράφουμε. Όπως ανεβαίνει και το αφορολόγητο. Αν νόμιζα όπως ανεβήκατε στον όροφο του Υπουργείου. Και τα μάθατε. Όχι, όχι. Λοιπόν. Όμως και αυτό είναι ένα αγκάθι. Δηλαδή, αντί να δώσουμε κίνητρα, ναι, στον κόσμο να παράγει προϊόντα, ουσιαστικά τον αποθαρρύνουμε. Έτσι, γιατί... Σωστό. Δεν ξέρω εάν τελικά βγαίνει πάνω από τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, Χριστόφορο, θέλω να μεταφέρει στο ρεπορτάζ, αν βγαίνει από πάνω ο μανδύας του πλαστικού χρήματος πάνω από τον αγρότη τελικά, αν τον ικανοποιεί η εξέλιξη αυτή που από ό,τι διαβάζω συνεχίζεται η φορολογία, έτσι. Βεβαίως το 30% με πλαστικό χρήμα είναι ένας όρος που παραμένει. Ναι. Υπάρχει πληροφορία και για τους που αγρότες αναφέρει ότι θα μπει και κάποια ποινή, εν πάση περιπτώσει, αν πέρα δηλαδή από το ότι δεν θα μπορέσει να χτίσει το αφορολόγητο αγρότης, θα μπει και κάποια ποινή στην περίπτωση που δεν έχει το 30% σε πλαστικό χρήμα. Αυτά βέβαια είναι πληροφορίες που έχουν διοχετευτεί στο διαδίκτυο βασικά. Έχει διαρρέσει μια τέτοια πληροφορία που δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια ευσταθεί. Αυτό που μας είπε ο κύριος Κελετζάκης είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Όταν λέμε 30% εννοούμε σε δαπάνες καθαρά γεωργικού, ας πούμε, χαρακτήρα, καθαρά επαγγελματικές ή γενικότερες δαπάνες. Εχθές μιλήσαμε με τον κύριο Παπαδάκη και από τα ερωτήματα που μου έκανε για την εφημερίδα τη Νέα Κρήτη το είχαμε και αυτό σαν θέμα. Καταρχήν,
Έχει μπει στη ζωή του Έλληνα παραγωγού η κάρτα αγρότη, κακά τα ψέματα. Όλοι οι αγρότες κάνουν προεξόφληση των αγροτικών τους επιδοτήσεων βάσει της κάρτας αγρότη. Επομένως, όταν έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που αγγίζει στις τάξεις του 76% κάνει προεξόφληση, αυτό κατευθείαν μετατρέπεται σε πλαστικό χρήμα, πλαστικές συναλλαγές που λέμε εμείς οι αγρότες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 1η Μαΐου που ξεκινούν οι επιδοτήσεις, η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, ναι, μπορεί ο αγρότης να πάει να ενεργοποιήσει τα δικαιώματά του, να πάρει το αποδεικτικό του ΟΣΔΕ, δηλαδή της δήλωσής του, και να πάει στην τράπεζα που συνεργάζεται, να το καταθέσει και σε 2 με 3 μέρες εργάσιμες να του χορηγήσουν την κάρτα αγρότη. Η κάρτα αγρότη, αν ένας παραγωγός παίρνει 10.000 ευρώ επιδότηση, θα πάρει ένα ποσοστό περίπου 10% στο χέρι, δηλαδή 1.000 ευρώ θα του δώσουν στο χέρι, mm-hmm, και τα υπόλοιπα μπορούν να του πιστώσουν μέχρι τις τάξεις του 80% των αγροτικών επιδοτήσεων. Κατευθείαν τι μετατρέπουμε? Μετατρέπουμε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό από το φορολογητέο μας εισόδημα, που είναι και η αγροτική επιδότηση, σε πλαστική συναλλαγή. Επομένως, τα στοιχεία που έχουμε εμείς μας λένε ότι ναι, οι αγρότες ψωνίζουν με πλαστικό χρήμα. Αλλά πού είναι το ερώτημα? Σε αυτό που λέει ο κύριος Χριστόφορος Παπαδάκης. Εγώ σήμερα πάω με το ΙΤΑΣΥ το αυτοκίνητό μου, που δεν προβλέπεται να δικαιολογώ καύσιμα, γιατί είναι βενζίνη. Ναι. Και πάω και βάζω βενζίνη από ένα βενζινάδικο. Θα σας φέρω το πιο απλό παράδειγμα. Με την κάρτα αγρότη, το πλαστικό χρήμα, παράδειγμα. Ή με τη δικιά μου κάρτα. Έχω όμως, πάω να καθαρίσω και τις ελιές μου. Στο προπαγκάζ θέλω να πάρω και 20 λίτρα βενζίνα για τα λιστοπρίωνά μου να πάω να καθαρίσω τις ελιές μου. Και βάνω κοινή βενζίνα. 100 ευρώ βενζίνα. Βάζω 80 ευρώ στο αυτοκίνητο και 20. Πώς θα κάνει το Υπουργείο το διαχωρισμό ότι τα 80 ευρώ είναι μη αγροτικά και τα 20 ευρώ αγροτικά στα έξοδά μου? Άρα λέτε στις προθέσεις μέχρι στιγμής και πριν φτάσει εγκύκλιος δεν υπάρχει αυτό το σημείο τα ψηλά γράμματα. Ζητάμε μια διευκρινιστική που να λέει, λοιπόν, το σύνολο των εξόδων ενός αγροτόσπιτου θέλει πλαστικό χρήμα κατά 30% ή από αγροτικά εφόδια και μόνο. Σωστό. Όπως είναι ζωοτροφές, νηπάσματα, είναι το 30%. Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα. Θα περιμένουμε λοιπόν, όπως λέει και ο Χριστόφορος, στην εγκύκλιο, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς θα ισχύσει. Όχι, εσείς το έχετε πει, αλλά και ο Χριστόφορος το αναφέρει μέσα στο ρεπορτάζ του. Και έτσι θα κλείσουμε, γιατί νομίζω δώσαμε χρηστικές πληροφορίες, δώσαμε αυτό που θέλει ο αγρότης. Ναι, Χριστόφορε. Μάλλον θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση, δεν είναι? Βέβαια, ναι. Τέλος Ιανουαρίου, με το πρώτο δεκαήμερο του Φλεβάρη, περιμένουμε επίσημα να πάει στη Βουλή, να ψηφιστεί. Οπότε, και να τροποποιηθεί. Από το δεύτερο μήνα λοιπόν του έτους. Αλλά θα ισχύσει, εφαρμογή θα έχει από 1η-1η το 20. Και τέλος του Φλεβάρη να ψηφιστεί, ναι, θα έχει εφαρμογή από 1η-1η 20. Και θέλω να πω και κάτι στους τηλεθεατές σας, ότι θα έχουν κάθε τέλος Δεκεμβρίου, θα δηλώνουν τι κλίμακα θέλουν φορολογικά, ποια θέλουν να επιλέξουν, την 1, την 2, 3, την 4, την 5, και θα έχουν όμως και δικαίωμα μέσα στο τρέχον έτος να αλλάξουν κλίμακα. Να αλλάξουν πάλι κλίμακα. Δηλαδή, αυτό δεν καθορίζεται με τα εισοδηματικά κριτήρια ή? Όχι, δεν καθορίζεται. Αυτό δεν είναι το καλό. Δηλαδή, αν εγώ επιλέξω τη μεγάλη, μάλιστα, κλίμακα, γιατί περιμένω βεντέμασης ελιές, αλλά μετά έρθει το ρυχίτης ή το γλυοσπόριο ή ο δάκος ή η κλιματική αλλαγή και μου καταστρέφει την παραγωγή, μπορώ να το γυρίσω στη χαμηλή κλίμακα. Μπράβο. Και να πάω στα 119 ευρώ. Αισιόδοξα τα νέα λοιπόν για τους αγρότες. Εγώ αυτό αποκομίζω από την συζήτησή μας, από την κουβέντα μας, και γι' αυτό αρχές Φλεβάρι πάλι εδώ στο στούντιο ραντεβού, για να δούμε και την επίσημη ψηφισμένη πλέον κατατεθειμένη τροπολογία. Να είστε καλά, Χριστόφορε, σε ευχαριστώ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Κύριε Χιλετζάκη, ευχαριστώ και εσάς. Να είστε καλά. Για μία ακόμα φορά που ήσασταν κατατοπιστικότατος. Οι αγρότες μαθαίνουν τα πάντα με αμεσότητα και με ακρίβεια. Δεν ξέρω που έχετε αυτές τις πηγές, τέλος πάντων, με ακρίβεια.